Είμαστε κόμμα της αντιπολίτευσης και θέλουμε αλλαγή. Και για αυτόν το Δημοκρατικό Κόμμα θα είναι κυβέρνηση ή συγκυβέρνηση για να φέρουμε την αλλαγή. Έδωσε το σήμα, πάτησε γκάζι και οι μηχανές της Γρήβα Διγενή παίρνουν μπρος. Λέγοντας πως η εξουσία δεν είναι αυτοσκοπός, από το βήμα του Πολιτικού Συνεδρίου του Δίκο, ο Νικόλας Παπαδόπουλος σήκωσε την παντιέρα της αλλαγής, κλείνοντας το μάτι στις δυνάμεις της αντιπολίτευσης. Τον πρώτο λόγο σε αυτή την προσπάθεια πρέπει να τον έχουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είμαστε έτοιμοι να προσέλθουμε σε αυτόν τον διάλογο με κάθε καλή διάθεση και κάθε καλή θέληση. Είμαστε έτοιμοι να συμβιβαστούμε, αλλά όχι να εγκαταλείψουμε θέσεις αρχών. Προειδοποιώντας πως η διχοτόμηση μας χτυπά την πόρτα και προτάσσοντας εκ νέου την ανακοινία στρατηγικής, ο Νικόλας Παπαδόπουλος δήλωσε πίστη στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και τις ομόφωνες αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου, ασκώντας κατά μέτωπον επίθεση στον πρόεδρο Αναστασιάδη. Φέρει βαρύτατες ευθύνες, γιατί έχει δημιουργήσει την εντύπωση πως η πλευρά μας είναι έτοιμη να συζητήσει άλλες μορφές λύσης, νέες ιδέες που οδηγούν κάποιους στο συμπέρασμα ότι είμαστε έτοιμοι να αποδεχθούμε να συζητήσουμε λύση δύο κρατών ή και συνομοσπονδίας. Αμέσως μετά την εισήγηση της πολιτικής διακήρυξης, η οποία θα αποτελέσει τη βάση του διαλόγου με τα κόμματα στην προσπάθεια κατάληξης σε έναν κοινό υποψήφιο, τον λόγο στην κλειστή διαδικασία έλαβαν 60 και πλέον στελέχη. Πληροφορίες του Α θέλουν ομόφωνα τους συνέδρους να τακτήκαν υπέρ μιας υποψηφιότητας Νικόλα Παπαδόπουλου, ενώ υπήρξαν και αυτοί που προέταξαν την ανάγκη συμπερίληψης και εναλλακτικών επιλογών προερχόμενων από το Δίκο στο τραπέζι του διαλόγου με την αντιπολίτευση, προκειμένου να διευρυνθούν οι πιθανότητες θετικής κατάληξης. Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως το μοναδικό όνομα εκτός Δίκο που τέθηκε από ορισμένα στελέχη είναι αυτό του τέως Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Χριστοδουλίδη. Με την ολοκλήρωση του κύκλου επαφών με τα κόμματα και τα οργανωμένα σύνολα, ενώπιον των συλλογικών οργάνων του Δίκο θα τεθούν όλα τα δεδομένα προκειμένου να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις. Το σημερινό πολιτικό συνέδριο του Δίκο είχε υβριδικό χαρακτήρα, καθώς οι συμμετέχοντες έδωσαν τον παρόν τους φυσικά και διαδικτυακά. Οι 420 που επέλεξαν να βρεθούν το πρωί στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου ακολούθησαν πιστά υπό τις οδηγίες της ηγεσίας τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό. Αφού κατέφτασαν με μάσκες, έκαναν τα rapid test τους και έλεγξαν τα safe pass τους, εισήλθαν στο εσωτερικό του θέατρου κρατώντας τις απαραίτητες αποστάσεις.